Βρισκόμαστε στο λιμανάκι των Λιναριών. Κάλυμνος, χωρίς χταπόδι, δεν νοείται. Είδαμε λοιπόν αυτή την εικόνα από μακριά και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην την καταγράψουμε. Για όλους τους καλύμνιους που βρίσκονται όπου γη, σε όλο τον κόσμο. Είναι από τις ωραιότερες εικόνες. Νομίζω ότι θα συγκινηθούν βλέποντας τον καλύμνιο να χτυπάει τα χταπόδια, τον Μπάμπη το Σφουγγαριστό, ο οποίος, κοιτάξτε και με τι τέμπο τα χτυπάει, για να μπαλακώσουν και να γίνουν αφράτα. Η αλήθεια είναι ότι σαν το καλύμνικο χταπόδι δεν υπάρχει πουθενά. Κυρία Μαΐλη, επειδή είναι επικίνδυνο αυτό το ρεπορτάζ με την έννοια ότι χτυπώντας ο Μπάμπη στο χταπόδι φεύγουν δεξιά και αριστερά στα γονίδια, οπότε θα λερωθείτε, θα πλησιάσω εγώ κοντά. Περιμένετε εδώ. Ωραία. Μπάμπη μου, μία παύση σε παρακαλώ. Μία παύση. Καλή σου μέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Λοιπόν, καταρχάς κινησιολογικά, έτσι όπως σε παρακολουθώ, το χτύπημα του χταποδιού το κάνεις με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Έχουμε μάθει πλέον. Τόσα χρόνια που ασχολούμαστε έχουμε μάθει πλέον. Πόσα χρόνια δηλαδή? Γύρω στα 3 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Τέλεια. Και πόσα χταπόδια περίπου χτυπάς? Εννοείται τη σεζόν. Όχι, 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 τη φορά. 70, 80, 50 κιλά. Οπότε αν τα προσθέσουμε τη σεζόν. Σεζόν είναι ένα αριθμό. Πελώριο. Πελώριο. Ωραία, τα πόδια, ε. Είπε προηγουμένω η Μπέκη, καλοχτυπημένο τα πόδι, στα κάρβουνα, λίγο ουζάκι, παραλία, και μετά. Και Άγιος ο Θεός. Να γιατί λοιπόν οι καλύμνοι μας που έρχονται, αλλά και οι φιλοξενούμενοι μας εδώ. Το καλοκαίρι τρελαίνονται. Ναι, μας προτιμάνε. Υπάρχει μια τεχνική για να γίνει το χταπόδι αφράτο, μαλακό, για να μπορείς να το φας, να το ευχαριστηθείς. Αφού τα χτυπήσουν λοιπόν πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, μετά αρχίζουν και τα τρίβουν. Ή το τρίψιμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να φτάσει δηλαδή στο πιάτο μας με ουζάκι ψημένο, καλοψημένο, πρέπει να χτυπηθεί και να τριφτεί πάρα πολύ καλά. Η πρώτη φάση έχει γίνει. Έχουν χτυπηθεί τα χταπόδια. Τώρα θα τριφτούν και βλέπουμε τον Μπάμπη να ξεκινάει να τρίψει τα χταπόδια. Τώρα τα περνάει σε ένα σπάγκο με μια βελόνα μεγάλη και θα δείτε τώρα το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης. Κινήσεις αρμονικές, κινήσεις ρυθμικές. Είναι η δεύτερη φάση που ο Μπάμπης, θα τον παρακαλέσουμε να σταματήσει. Μπάμπη μου, για σταμάτα αγόρι μου λίγο. Πες μου κάτι, τι σημαίνει τώρα αυτό το τρίψιμο για το χταπόδι? Εδώ είμαστε στη δεύτερη φάση του χταποδιού. Αρχίζει και μαλακώνει και παίρνει τη μορφή που θέλουμε το χταπόδι. Και γίνεται και σκληρό, τραγανό. Πιο μαλακό γίνεται. Μαλακώνει ακόμα. Και πάντα με θάλασσα. Ποτέ γλυκό. Πάντα με θάλασσα. Να μου πεις τώρα κάτι. Εδώ ο χώρος βλέπω ότι είναι και κατάλληλος. Δηλαδή έχει και τις πετρούλες που ξεφεύγουν από το τσιμέντο. Οπότε γίνεται μια χαρά. Αυτός τώρα ο αφρός που θα μείνει μετά. Τι κάνει ο Μπάμπης? Αυτός ο αφρός, αν θέλετε, περίπου σε καμία ώρα. Έχω τα πολυπαντικά μου, το άβα μου, το τάιντε μου, όλα τα πλένω, κάνω μια καθαριότητα, γιατί είναι η καθημερινή μου βάση εδώ πέρα. Δηλαδή αφήνεις όλο το λιμανάκι πεντακάθαρο. Βέβαια, βέβαια, πάντα. Είσαι άψογος, είσαι άψογος. Λοιπόν, με αυτές τις εικόνες μαθαίνετε πώς τρίβεται το χταπόδι στην Κάλυμνο, που είναι ένας από τους ωραιότερους μεζέδες. Εμείς, σε αυτό το πολύ ωραίο περιβάλλον, εδώ στα Λινάρια, στο λιμανάκι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Και σας ευχόμαστε να έρθετε στην Κάλυμνο και να απολαύσετε χταπόδι στα κάρβουνα με ουζάκι. Είναι ένας από τους ωραιότερους μεζέδες, όπως και οι χταποδοκευτέδες. Αλλά για τη συνταγή άλλη φορά. Τώρα προς το παρόν αρκεστείτε στο χταπόδι.